Αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα βρίσκονται χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό που παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους με ελάχιστο ή και καθόλου εισόδημα και με το μέλλον να τους οδηγεί στην εξαθλίωση. Η διαμαρτυρία και η διεκδίκηση συνθήκων που θα προστατεύσουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους είναι πλέον μονόδρομος. Να διασφαλιστεί το εισόδημά μας με βάση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να πληρώσουν κράτος και εργοδοσία γι' αυτό. Καμία εφαρμογή της εκπεριτροπής εργασίας, να απαγορευτούν οι απολύσεις, να ακυρωθούν όσες έγιναν. Ταμείο ανεργίας για όλους χωρίς προϋποθέσεις. Ένταξη στο μηχανισμό στήριξης όλων των ελαστικά απασχολούμενων. Δεν θέλουμε να μείνει κανείς άνεργος χωρίς βοήθεια. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να πάρουν κάποια χρήματα. Πρέπει να συνεχιστεί ο ΑΕΔ σε όλους μέχρι να πιάσουν δουλειά. Εάν δεν μεριμνήσει το κράτος, εάν δεν μεριμνήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ένα κομμάτι, να βάλει το χέρι λίγο στην τσέπη, θα πέσει πείνα που δεν έχουμε ξαναδεί. Αυτό που μας έπιασε πριν 10 χρόνια που λέγανε τα μνημόνια, πιστέψτε με ότι θα είναι πάρα πολύ χειρότερες καταστάσεις αυτές που θα ζήσουμε αυτή τη χρονιά και μάλιστα το χειμώνα. Γινόμαστε καθημερινά αποδέχτες, ειδικά τον τελευταίο καιρό, ανθρώπων που βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση λόγω της παρατεταμένης ανεργίας και δεν φτάνει το ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην καθημερινότητα, αλλά τους έρχονται και σημειώματα είτε για έξωση από το σπίτι, είτε για διακοπές ρεύματος. Και καταλαβαίνετε, όλα αυτά δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Με αυτήν την επιστολή, εμείς θέλουμε να τονίσουμε στην κυβέρνηση ότι πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις που ούτως ή άλλως είχαν ανακοινωθεί κάτι παρόμοιες αποφάσεις από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, ότι δεν θα γίνει καμιά διακοπή ρεύματος αυτή την περίοδο, ειδικά σε ανθρώπους που βρίσκονται σε αναστολή είτε παραμένουν στην ανεργία. Όλα αυτά με φώτο τη συγκλονιστική είδηση για το κοριτσάκι που λιποθύμησε εξαντλημένο από την πείνα, περιμένοντας την ουρά με τη μητέρα του για να αγοράσουν λίγο ψωμί στη Ρόδο. Ένα δράμα που, όπως φαίνεται, πολλές οικογένειες και στην Κρήτη φοβούνται ότι θα βιώσουν. Δυστυχώς, μπορεί αυτά τα περιστατικά να τα δούμε και εδώ στα Χανιά. Όπως καταλαβαίνετε, όλο το βάρος της οικονομίας μας έχει πέσει στον τουρισμό. Δυστυχώς και στην Κρήτη μας, που έχουμε και άλλες επιλογές, έχουμε πρωτογενή τομέα, τον μπορεί να το εξάγουμε. Αυτό που κοιτάξαμε μόνο τόσα χρόνια και κοιτάξαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν μόνο το κομμάτι του τουρισμού. Η βαριά μας βιομηχανία φτάσαμε να είναι τουρισμός. Με την πανδημία που έγινε, δυστυχώς ξένοι δεν θα έρθουν. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε ότι και μετά το Σεπτέμβριο οι δικαιούχοι θα λάβουν το επίδομα ανεργίας. Για τα ξενοδοχεία τα οποία δεν θα ανοίξουν, μπορεί να μπαίνει από μόνο του στην Εργάνη το πρώτο επτάήμερο του επόμενου μήνα, άρα το πρώτο επτάήμερο του Ιουλίου, ναι, και να καταγράφει μόνος του την αίτηση στη βάση της οποίας θα πάρει τα 534 ευρώ μετά το Σεπτέμβριο, κύριε Στρατάκη. Πολύ εύλογα γίνεται το ερώτημα τι θα γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι θα προστατευτούν και πάλι. Θα μπουν μέσα στη διαδικασία του επιδόματος ενεργείας για να τους προστατεύσουμε και τη δύσκολη περίοδο του χειμώνα που μπαίνει.